Όταν είσαι σε μια ωραία κουζίνα, έχεις όρεξη να μαγειρέψεις. Τόσο όρεξη που φωνάζεις και τους φίλους σου να μαγειρέψεις μαζί. Τώρα όμως θα μαγειρέψω μόνος και θα φτιάξω μια πάρα πολύ απλή και νόστιμη συνταγή. Κοτόπουλο φιλέτο με πιπεριές. Θα είναι ένα κοκκινιστό κοτόπουλο το οποίο μπορούμε να σερβίρουμε είτε με ρύζι, είτε με μακαρόνια, είτε με όποιον άλλο τρόπο θέλουμε. Τι υλικά έχουμε? 2 φιλέτα κοτόπουλο. Πιπεριές, φλωρίνης. 4. Ένα κρεμμύδι ξερό. Ντομάτα πελτέ συμπυκνωμένος. Αποξηραμένα μυρωδικά. Μαϊντανό, δεντρολίβανο που πάει πάρα πολύ με το κοτόπουλο. Θυμάρι. Αποξηραμένο κρεμμύδι και μελισσόχορτο που έχει μια υπέροχη λεμονένια γεύση. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και φρέσκο μαϊντανό. Ξεκινάμε! Πρώτα θα κόψουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές, θα τα βάλουμε στο wok και στη συνέχεια θα βάλουμε το κοτόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το κλάψιμο του κρεμμυδιού. Από όλα αυτά που λέγονται, νομίζω το πιο αποτελεσματικό. Όχι, ναι, είναι η μάσκα, ναι, ένα είναι αυτό. Αλλά το πιο αποτελεσματικό είναι να μην κόψεις κρεμμύδι. Καταπληκτικό, έξυπνο. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα, να χρησιμοποιήσεις αποξηραμένο ξηρό κρεμμύδι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο νεράκι στο wok, περίπου 2 κουταλιές. Και θα το αχνίσουμε το κρεμμύδι για να φύγει πολύ κάψα του. Έτσι αποφεύγουμε και το έντονο κάψιμο του λαδιού που δεν είναι και ό,τι πιο υγιεινό. Ωραία. Και όση ώρα αυτά αχνίζουν, εγώ θα κόψω τις πιπεριές. Δεν θα τις κόψω πάρα πολύ λεπτά κομμάτια, θα τα κόψω ροδέλες. Τέλεια. Λοιπόν, βάζω και αυτές λίγο να μαλακώσουν μέσα. Ωραία, και τώρα να κόψουμε το κοτόπουλο. Το κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Ωραία! Με το που μαλακώσουν οι πιπεριές, θα φτάμε λίγο στην πάντα και θα βάλουμε λαδάκι και το κοτόπουλο. Ωραία, λοιπόν, ανοίγουμε εδώ. Βάζουμε λαδάκι. Και μέσα το κοτόπουλο.
Φροντίζουμε όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου να κουμπάνε στον πάτο του σκεύους για να θωρακιστούν. Και τα αφήνουμε για λίγο έτσι, να δημιουργηθεί μια κρουστίτσα από κάτω. Ωραία. Και τώρα αρχίζουμε να τα τουμπάρουμε. Τουμπάρουμε όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου για να θωρακιστούν, να σπρίσουν και από την άλλη πλευρά. Μερικές φορές, αν θέλω να μετατρέψω αυτή τη συνταγή σε πλήρες γεύμα, προσθέτω μερικές πατάτες. Μαγειρεύονται μαζί και έτσι έχω κοτόπουλο κλειστό με πατάτες και πιπεριές. Σε αυτό το σημείο βάζουμε μέσα τα αποξηραμένα μυρωδικά, έτσι ώστε να ζωντανέψουν κατά κάποιο τρόπο και να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Αποξηραμένος μαϊντανός. Θυμάρι. Λίγο δεντρολίβανο που ταιριάζει υπέροχα με το κοτόπουλο. Ξερό κρεμμύδι, αποξηραμένο, και το μελισσόχορτο. Το μελισσόχορτο που, όπως είπαμε, δίνει μια λεμονένια γεύση στη συνταγή. Α, τέλεια. Το τρίβουμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύουμε να πάνε παντού τώρα. Νοσχομυρίζουν. Ωραία, και σε αυτό σημείο ήρθε η ώρα να βάλουμε την ντομάτα. Πελτές συμπυκνωμένη ντομάτα. Το προσθέτουμε τώρα και μετά θα το αφήσουμε να βράσει μέσα στην ντομάτα. Λίγο πιπεράκι. Λίγο αλατάκι. Ανακατεύουμε. Ωραία. Και τώρα αυτό το αφήνουμε να σιγοβράσει και να δέσει η σάλτσα. Ωραία. Έδεσε η σάλτσα, έπηξε και είναι υπέροχο και έτοιμο να το σερβίρουμε. Αλλά πριν το σερβίρουμε θα βάλουμε μέσα και λίγο φρέσκο μαϊντανό και το βάζουμε στο τέλος για να μείνει ζωντανός. Έτοιμη να σερβίρουμε και έχουμε δύο προτάσεις σερβίρισματος. Νούμερο 1 πάνω σε ζυμαρικά, έτσι για να πάρουν από τη σάλτσα και να γίνουν υπέροχα. Νούμερο 2 πάνω σε κρυθαροκούλουρο, σε κρυφτικό κρυθαρένιο παξιμάδι. Διαφορετικό, αλλά πάρα πολύ έξυπνο. Ωραία, πάμε να σερβίρουμε! Πάνω σε ζυμαρικά και είναι υπέροχες οι πιπεριές, έχουν μαλακώσει, αλλά είναι μεγάλα ολόκληρα κομμάτια και νοσχομυρίζουν, έχει μαλακώσει και το κοτόπουλο, είναι φανταστικό. Και η δεύτερη επιλογή, αν για παράδειγμα έχουμε αυτό και δεν έχουμε βράσει ζυμαρικά, μπορούμε πάνω σε ωραίο παξιμάδι που θα ρουφήξει και τα ζουμιά της σάλτσας και θα μαλακώσει. Και τελευταία πινέλια, λίγος μαϊντανός. Βουαλά! Έτοιμο, υπέροχο κοκκινιστό κοτόπουλο με πιπεριές, εδώ με μακαρόνια και εδώ με κρυφτικό παξιμάδι. Φτιάξτε κι εσείς και σερβίρετε με όποιο τρόπο σας αρέσει. Φιλιά πολλά, γεια σας!